Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, για ακόμα μια φορά εδώ στους δημιουργικούς διαλόγους με τον ιατρό και συγγραφέα Βασίλη Ατσακλή. Χαίρετε και από μένα. Και τον Αργύρη Μάντη. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Παναγία. Ο Ορθόδοξος κόσμος την τιμά ως το γλυκύτερο και υψηλότερο δημιούργημα του Θεού, της οποίας τη δόξα τοποθετεί πιο πάνω από τη δόξα των αγγέλων. Είναι η πρώτη μεταξύ των Αγίων και την ψάλλει ως τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτου στους Σεραφείμ, ως θεία πύλη και ως μήτρη της όντος ζωής. Η πύλη του Θεού, η μητέρα όλων μας, γίνεται ο προστάτης μας σε κάθε δύσκολη στιγμή μας. Η υπέρμαχος στρατηγός γίνεται ο αρχηγός όλου του έθνους μας και είναι αυτή η παρουσία που μπορεί να μας εμπνεύσει και να μας παρακινήσει για να μπορέσουμε να προσπεράσουμε κάθε δυσκολία. Είναι η Θεοτόκος που μας περιμένει όλους με ανοιχτή την αγκαλιά της για να μας σκεπάσει, έτσι όπως κάνει πάντα στις δύσκολες στιγμές του ελληνισμού. Η Θεοτόκος Μαρία, η πρώτη μεταξύ των Αγίων, ήταν το εκλεκτό πρόσωπο του Θεού για να σαρκώσει τον Θεό Λόγο. Μόνη αυτή από όλες τις γυναίκες γεννήθηκε εξ απαγγελίας, δηλαδή ύστερα από αγγελική πρόρηση. Το όνομα Μαρία, το οποίο δόθηκε στην Θεοτόκο, κατά πρόγνωση και βουλή του Θεού, ερμηνεύεται Κυρία. Ο Άγιος Νικόδημος μας δίνει μια τριπλή ερμηνεία του ονόματος. Κυρία, φωτισμό και θάλασσα, που δηλώνουν αντιστοίχως την δύναμη, την σοφία και την αγαθότητα της Θεοτόκου. Μάλιστα. Σπουδαία αυτά τα πράγματα. Από Αγίους της Εκκλησίας διαβάζουμε συνήθως και δεν λέμε δικές μας απόψεις, αγαπητοί φίλοι. Αλλά να εξηγήσουμε γιατί λέγεται Παναγία. Πάνω πει ότι είναι πάνω από τους Αγίους, είναι μεγαλύτερα των Αγίων. Και γιατί είναι μεγαλύτερα των Αγίων και των Αγγέλων ακόμα, όπως λέει και ο Άγιος Νεκτάριος, υπερτέρα ουρανών, εννοεί τους Αγγέλους. Γιατί λέγεται Παναγία? Γιατί είναι Θεοτόκος των Θεών. Και αυτό από πού βγαίνει? Βγαίνει από το Ευαγγέλιο, από το σημείο εκείνο που λέει πως η Ελισάβετ, όταν στο Λουκά, βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο του Λουκά και στο στίχο 43, να επιβεβαιωθεί από εκεί δηλαδή ότι είναι Θεοτόκος, λέει λοιπόν η Ελισάβετ στην Παναγία, όταν πήγε να την επισκεφτεί, πως και ήρθε η μητέρα του Κυρίου μου σε μένα, η μητέρα του Θεού δηλαδή σε μένα. Και από εκεί συμπεραίνεται και από άλλα βέβαια ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος, έτεχε των Θεών, δηλαδή συγκεκριμένα τον Χριστό που είναι Θεάνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχει αυτή η λέξη που λέγεται Θεοτόκος, έτεχε των Θεών η Παναγία. Αυτά για μερικούς οι οποίοι, διότι έγιναν και έρηδες στην Εκκλησία, αν είναι Χριστοτόκος ή Θεοτόκος. Και Χριστοτόκος είναι και Θεοτόκος είναι, αφού Χριστός είναι και Θεός και άνθρωπος. Είναι απλό λοιπόν να συμπεράνουμε ότι η Παναγία είναι και τα δύο αυτά, και το επιβεβαιώνει και το Ευαγγέλιο δι' Αγίου Πνεύματος, οπότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι η μητέρα του Κυρίου. Δι' Αγίου Πνεύματος εμπνευστήσα η Ελισάβετ, το είπα αυτό. Και είναι και αϊπάρθενος. Θα πει αϊπάρθενος, είναι παρθένα πρώτη συλλήψεως του Χριστού, κατά τον τόκο παρθένα, αγαπητέ Αργύρη, και μετά τον τόκο παρθένος. Σωστά. Δηλαδή ο Χριστός μπήκε δίχως να θράψει, ας πούμε, ή να καταστρέψει την παρθενία της Θεοτόκου. Μου επιτρέπεις, Βασίλη, να πούμε δύο λόγια στους τηλεθεατές, να αναλύσουμε γιατί αυτό είναι και δογματικό, είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία της πίστεώς μας, της ορθόδοξης πίστης. Δηλαδή αυτό ακριβώς, ότι ο Λόγος του Θεού, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός δηλαδή, χωρίς να υποστεί κάποια ουσιαστική μεταβολή, προσέλαβε κάτι το οποίο δεν είχε ως την ώρα εκείνη. Δηλαδή έγινε άνθρωπος, μπήκε σε μια καινούρια φάση της ζωής με τη λεγόμενη κένωση. Ο Χριστός δεν έπρεπε να έχει φυσικό πατέρα, γιατί αλλιώτικα θα ήταν ένας κοινός άνθρωπος. Την ανθρώπινη σπορά αντικατέστησε η δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
Ας δούμε λοιπόν τη θέση της Παναγίας πάνω σε αυτό, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Μια παρθένος, λέει, επελέγει από τον Θεό για να εκπληρώσει το σχέδιο του Θεού. Η παρθενία της Θεοτόκου λειτουργήσε και στην σύλληψη και στην γέννηση του Χριστού. Ο τόκος της δεν κατέλησε την παρθενία της Μαρίας. Παρθένος πρώτου τόκου, κατά τον τόκο και μετά τον τόκο. Δηλαδή, αϊπάρθενος. Και ένα σημείο τέλος που πρέπει πάλι να τονίσουμε, που είναι συναφές με τα πιο πάνω που αναφέρουμε, είναι ο ανώδυνος και αλόχευτος τόκος της Παρθένου, καθώς οι πόνοι είχαν επιβληθεί από τον Θεό στην Εύα για το τραγικό δράμα του Παραδείσου. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχουμε ένα βιβλίο το οποίο φιλοτέχνησε ο αγαπητός μας φίλος Αργύρης Μάντης. Αυτό το βιβλίο είναι εξαιρετικό από πολλές απόψεις, αγαπητοί φίλοι. Δεν κάνω διαφήμιση, απλώς το πιστεύω και το λέω αυτό. Εξάλλου έχεις αυτός των Πατριαρχείων, έτσι. Έχεις τις επικυρώσεις των Πατριαρχείων ότι αυτό το βιβλίο το βάλανε στις βιβλιοθήκες τους. Είναι πάρα πολύ ωραίο, το χαρτί του είναι υπέροχο και έχεις μέσα όλα τα τοπονύμια που είναι πάρα πολλά. Είναι δύο σελίδες τοπονύμια, μια σελίδα τοπονύμια της Παναγίας. Θα διαβάσω μερικά μόνο. Λέει, Παναγία η Μυρσινιώτισσα, Παναγία η Ναυπακτιώτισσα, Παναγία η Ανέμη, Παναγία Νερατζιώτισσα, Νικοποιός, Αντιφωνήτρια, Ξενία, Ξενοπούλα, Παναγία η Ουρανοφόρα, Παναγία η Παλατιανή, Πανάμου, σε όλες τις περιγές της Ελλάδος υπάρχει και ένα τοπονύμιο της Παναγίας. Ναι, βέβαια δεν μπορεί να τα αναφέρει κανείς όλα, τα κυριότερα όμως τα έχει αναφέρει. Εμείς ξέρουμε εδώ κοντά τις δικές μας τοπικές Παναγίες. Έτσι. Και στα νησιά έχουν κάνα 2-3 διαφορετικές κάθε νησί. Σωστά, πολύ σωστά. Σκέψου τώρα πόσες εκκλησίες της Παναγίας υπάρχουν στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν διαφορετικά τοπονύμια. Αυτό επειδή μετά τον Χριστό είναι το πρόσωπο που τιμάται περισσότερο στην Ελλάδα, είναι η μητέρα όλων των χριστιανών και πιστεύω η μητέρα όλου του σύμπαντος κόσμου. Διότι δεν εύχεται μόνο για μας, αλλά για κάθε ανθρώπινο όν επάνω στον πλανήτη, γιατί είναι μητέρα όλων. Η καρδιά της είναι πληθυντική και χωράει όλη την ανθρωπότητα. Και όχι μόνο σε μια γενεά, αλλά σε όλες τις γενεές. Και είναι και αυτή που υποστηρίζει και περιέρχεται το Άγιον Όρος. Την έχουν δει πάρα πολλές φορές στις μονές, σε στιγμές που κινδυνεύουν οι μονές να μείνουν χωρίς λάδι, χωρίς οτιδήποτε, από σεισμούς κλπ. Η Παναγία σκεπάζει. Να μην πούμε δε ότι και στον πόλεμο πολεμάει μαζί με τους δικαίους αμυνθέντας Έλληνες. Και ο Χριστός την αποκαλεί λοιπόν, να πούμε και αυτό, την αποκαλεί γυναίκα μέσα στο Ευαγγέλιο και μερικοί λένε να, δεν λέει μητέρα, λέει γυναίκα. Ναι, αλλά πρέπει να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι ότι η Παναγία είναι η κατεξοχήν γυναίκα. Αυτή η οποία έφερε τον κόσμο πάλι στο πρώτερό του, δηλαδή εκεί που ήταν αρχικά η Εύα και έπεσε, η Παναγία σήκωσε το ανθρώπινο γένος με το να είναι αναμάρτητη, με το να περάσει από μέσα της ο Άγιος των Αγίων, ο Κύριος, και να την κάνει πραγματικά τη μοναδική γυναίκα στον κόσμο. Είναι η μία γυναίκα η οποία έφερε στον κόσμο τη λύτρωση, τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και ονομάζεται γυναίκα ή γυναίκα με κεφαλαία γράμματα. Όταν έπεσε η Εύα, εκείνη στη θέση της Εύας αντικατέστησε το γυναικείο όνομα παγκοσμίως σε όλη την ανθρωπότητα και έγινε η παριθμό ένα μητέρα των χριστιανών. Είπαμε για το Ευαγγέλιο, λίγο ακόμα να πω ότι είναι η μητέρα όλων των χριστιανών και όχι μόνο, τη σέβονται και πολλοί μουσουλμάνοι, πηγαίνουν κρυφά, ίσως είναι κρυπτοχριστιανοί μερικοί μουσουλμάνοι, την λένε Μυριάμ Μανέ και πηγαίνουν σε διάφορα μέρη, υπόγεια συνήθως που έχει εκκλησίες Παναγία και προσκυνάνε και ανάβουν κεριά. Για τα τοπονύμια δεν θα πούμε περισσότερο, γιατί και η εκπομπή δεν μας επιτρέπει να λέμε όλα τα ονόματα της Παναγίας, αλλά ξέρουμε. Κάθε Ορθόδοξος έχει και ένα θαύμα της Παναγίας, αγαπητοί φίλοι.
Κάθε Ορθόδοξο πιστεύω ότι έχει δει ένα θαύμα της Παναγίας. Έχει παρακαλέσει την Παναγία για κάτι και αυτό έχει γίνει. Σκεπάζει ολόκληρη την Ελλάδα, από ό,τι λένε, ένας Άγιος που ταξίδεψε με αεροπλάνο στο Άγιον Όρος, είπε ότι είδε ότι είναι σκεπασμένη από το ομοφόριο της Παναγίας όλη η Ελλάδα, από το βορρά μέχρι το νότο. Αυτά τα βλέπουν οι Άγιοι βέβαια, γιατί εμείς δεν έχουμε το μάτι των Αγίων. Στο γάμο της Κανά, να πούμε αυτή τη λεπτομέρεια. Στην αρχή λέει η Παναγία, και αμέσως θα έχει το λόγο, λέει η Παναγία, δεν έχουν κρασί. Φέρτε, λέει, κάτι στάμε. Α, εκεί την ώρα τη λέει ο Χριστός, τι εμεί και εσύ γίνε. Δηλαδή, τι υπάρχει μεταξύ εμένα και σένα, γυναίκα. Γιατί το είπε αυτό ο Χριστός? Γιατί ο Χριστός θα έπρεπε να βγει ακριβώς στο ανθρώπινο έργο του. Και εκεί δεν μπορούσε να έχει κανέναν σύμβουλο άνθρωπο, ούτε τους μαθητές, ούτε τους αγγέλους, παρά μόνο την Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα κάνει σύσκεψη για να γίνουν τα πράγματα εκεί. Επομένως, ούτε η Παναγία έχει λόγο στην πορεία του Χριστού στον κόσμο. Γι' αυτό κάπως την απέτρεψε να μην αναμειχτεί στην πορεία του αυτή την, που θα αναθεωρήσει τα πάντα και θα δώσει την Καινή Διαθήκη στην ανθρωπότητα. Γι' αυτό της μίλησε έτσι, αλλά παρόλα αυτά βλέπετε ότι υπάκουσε στη μητέρα του και έκανε το νερό κρασί στο γάμο της Κανά. Θα είχα και περισσότερο να πω, αλλά να μιλήσεις και εσύ λίγο. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω έτσι αυτά τα πολύ ωραία πράγματα για την Παναγία. Εγώ θα συνεχίσω παίρνοντας τη σκυτάλη από σένα και θα πω για τις προτυπώσεις της Παναγίας. Να αναφέρουμε ότι... Στην Παλαιά Διαθήκη. Ναι, βέβαια, βέβαια. Κεκλεισμένη πύλη, αναφέρεται σαν κεκλεισμένη πύλη, σαν στάμνα μάνα φέρουσα. Η στάμνα δηλαδή που έφερε το μάνα. Σαν κλίμαξ, σαν άφλεκτος βάτος. Αναφέρεται στην φλεγόμενη βάτο που είδε ο Μωυσής. Παρθενία είναι αυτή. Έτσι. Η κλίμακα είναι που ανεβάζει τον άνθρωπο σιγά σιγά προς το Θεό. Σωστά. Σαν όρος αλατόμητο. Σαν ένδρουσος πόκος. Είναι μια τούφα κατέργαση του μαλλιού, ένα θαύμα στη μάχη του Ισραήλ με τους Αμαλικίτες. Νεφέλη, ολόφωτος αναφέρεται, σαν όρθος φαϊνός, σαν πυρήμορφον όχημα, παράδεισος, έμψυχος, μυστικός, σαν περιστερά, σύμβολο της αγνότητας και του Αγίου Πνεύματος, σαν ράβδος, η μυστική, τράπεζα, χρυσή, αναφέρεται η Παναγία. Πύρινος θρόνος, χώρος ανήρωτος, ένας αγρός που δεν οργώθηκε ποτέ. Ο ημνογράφος εννοεί την αγιόργητη γη από την αρχή της δημιουργίας. Σαν πηγή του ζώντος ύδατος, σαν ηλαστήριο, σαν κυβωτός της Διαθήκης, σαν στάμνα, μάνα φέρουσα. Υπάρχουν πάρα πολλές προτυπώσεις βιβλικές που αναφέρονται στην Παναγία. Θα χρειαζόμασταν ώρες, πάρα πολλές ώρες για να τις αναφέρουμε. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι ο Θεοτόκος έρχεται σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους, με τα προβλήματά τους, εμφανίζεται συχνά στον ύπνο ή σε εγρήγορση, άλλοτε η παρουσία της γίνεται αισθητή μόνο με φωνή ή με κάποια ευωδία, με όλους αυτούς τους τρόπους επεμβαίνει θαυματουργικά και θεραπεύει αρρώστιες, ενθαρρύνει πολεμιστές, ικανοποιεί ανάγκες, σώζει από κινδύνους, δίνει λύσεις σε προβλήματα και αδιέξοδα, άλλοτε πάλι καθοδηγεί για την έβρεση ιερών εικόνων και άλλοτε ευαγγελίζεται ευεργεσίες ή αντίθετα προμηνύει συμφορές. Με ανάλογο τρόπο στιγματίζει την αταξία και την ασέβεια, ενώ βραβεύει την αρετή και μας οδηγεί στη μετάνοια. Η ζωντανή παρουσία της Θεοτόκου τόσο στην ατομική όσο και στην κοινή ζωή των χριστιανών, για να γίνει αντιληπτή και αποδεκτή, προϋποθέτει μια εξίσου ζωντανή πίστη. Μια πίστη που ξεπερνά όλες τις αρετές, μια πίστη δυνατή, φλογερή και ανεξάντλητη, που είναι παραδομένη τόσο στην Θεοτόκο μας, όσο και στον ίδιο τον Θεό. Φοβερά πράγματα.
κάποια άλλη ιδιότητα της Παναγίας, να πούμε, που ήταν η σιωπή της Παναγίας. Η Παναγία δεν δίδασκε παρά μόνο με τη μορφή της και με τη χάρη της. Η Παναγία θαυματουργεί και σαν μητέρα του Χριστού, αφού τον ήξερε βέβαια παιδιόφιν, αυτή τον εγέννησε, αυτή τον ανέθρεψε, αυτή τον γαλούχησε. Η Παναγία θυμόταν και κρατούσε τα πάντα μέσα της για το Χριστό. Δηλαδή, όταν τον πήγε στον ναό του Σολομώντος για να ευλογηθεί, άκουσε από τον γέροντα εκείνον, ο οποίος ήταν το Σιμεών, ο γέροντα των μεγάλης ηλικίας, 100 τόσο χρονών ήταν αυτός ο άνθρωπος, της είπε ότι αυτός εδώ πέρα που κρατάς, για τον Χριστό βέβαια, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι για πτώση και άνοδο πολλών άλλων ανθρώπων. Αυτό το συγκράτησε η Παναγία, ότι είναι σημείο αντιλεγόμενο, της είπε, και σέναν θα σου περάσει την καρδιά ρομφαία, ένα σπαθί δηλαδή, κοφτερό, και αυτό ήταν ακριβώς η Σταύρωση του Χριστού, που η Παναγία έβλεπε το γιο της σταυρωμένο μέσα στα αίματα, αλλά είχε όμως πιστέψει ότι θα αναστηθεί. Αυτό την παρηγορούσε πολύ. Επίσης συγκρατούσε μέσα της αυτό που της είπε 12χρονος ο Χριστός στον ναό του Σολομώντος, όταν τον είχε χάσει 3 μέρες και πήγε και λέει, παιδί μου, εμείς ανησυχούσαμε, γιατί δεν ήρθες μαζί μας και λοιπά. Και λέει, μητέρα, δεν ξέρεις, λέει, ότι εγώ έπρεπε να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου. Και εννοούσε τον ναό του Σολομώντος. Αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση στους γονείς. Στο θετό πατέρα, τον νομικό πατέρα, τον Ιωσήφ, πριν πεθάνει, και την Παναγία. Είδες, ο νομικός πατέρας πέθανε νωρίς, γιατί ήταν και μεγάλος άνθρωπος, έτσι. Ήτανε προστάτης της Παναγίας. Δεν ήτανε σύζυγος της Παναγίας, που λένε μερικοί. Γιατί αν ήτανε σύζυγος η Παναγία, δεν θα έλεγε «δεν έχω άντρα», όταν είπε ο Αρχάγγελος ότι θα γεννήσει Σιών. Πώς θα γεννήσει ο γιο, αφού δεν έχω άντρα? Δεν είχε σχέσεις με τον άνθρωπο αυτόν. Ο Ιωσήφ την είχε σαν ψυχοκόρη μέσα στην οικογένειά του. Λοιπόν, πέρασε σπαθί στην καρδιά της Παναγίας όταν είδε το γιο της σταυρωμένο, στο σταυρό επάνω. Ήταν υπόδειγμα αρετής και ταπεινοφροσύνης, σιωπής και προσευχής η Παναγία. Την αγαπούσαν όλοι και την υπολείπτονταν σαν η Αγία, πραγματική και μεγάλη. Ο πόνος της ήταν εσωτερικός και δεν εκδηλώθηκε ποτέ σε βαθμό έτσι υπερβολικό, ακόμα και όταν είδε τον Κύριο σταυρωμένο. Δεν βρέθηκε το σώμα της Παναγίας όταν την έθαψαν και πήγε ο Θωμάς, δεν βρήκαν το σώμα, παραντιζώνει της μόνο της Παναγίας, διότι η Παναγία μετέστη στον ουρανό. Την πήρε ο Χριστός στον ουρανό και έτσι δεν έχουμε τον τάφο της Παναγίας εδώ. Και ο τάφος του Χριστού είναι κενός, βέβαια. Γνωστό αυτό, της πάση, ότι ο Χριστός δεν έμεινε στη γη, αλλά ανελήφθη. Τώρα, να πούμε και μερικά φάουλ που έγιναν στην ιστορία. Ο Πάπας, για να υψώσει περισσότερο την Παναγία, λάθος αυτό, είπε ότι και αυτή γεννήθηκε ασπόρος, δηλαδή δίχως άντρα. Μα ξέρουμε ότι το Ευαγγέλιο, ο πατέρας της Παναγίας ήταν αυτός. Είχε πατέρα η Παναγία, Ιωακήμ και Άννα. Είχε γονείς. Ο Χριστός ήταν ο μόνος που γεννήθηκε άσπορα. Γι' αυτό έχουμε 2-3 κατηγορίες γεννήσεων. Τον Αδάμ που γεννήθηκε από τα χέρια του Θεού και από πυλό, μία γέννηση αυτή, δεν είχε ο Αδάμ πατέρα και μάνα. Η δεύτερη γέννηση είναι του Χριστού που γεννήθηκε άνευ πατρός, διότι ο Χριστός είναι αμήτωρ στον ουρανό, γεννήθηκε από την ουσία του πατρός δηλαδή, και απάτωρ στη γη. Και η τρίτη γέννηση είναι η δική μας γέννηση, η οποία είμαστε από 2 γονείς. Τρίτο είδος γεννήσεως. Λοιπόν, και υπάρχει και ένα τέταρτο είδος γεννήσεως. Αυτό που η επιστήμη προσπαθεί να κάνει τώρα με πειράματα, να παίρνει από μία γυναίκα και να τα βάζει τα κύτταρα σε άλλη γυναίκα. Παρένθετη. Ναι, εξυπηρετεί κάπως αυτό το πράγμα, αλλά
Τι να πεις, αυτά είναι σοβαρά ιατρικά και πνευματικά θέματα. Αλλά το επιτρέπει ο Θεός, επειδή και αυτό το πράγμα μπορεί να ανακουφίζει μερικούς γονείς που δεν έχουν παιδιά. Είναι και ο στρατηγός η Παναγία. Είναι αρχιστράτηγος η Παναγία. Γιατί λέμε ότι υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Ευχαριστούμε, γιατί τότε στην Κωνσταντινούπολη η Παναγία έσωσε από τους αβάρους την Κωνσταντινούπολη κάνοντας τρικυμία. Την παρακαλούσαν όλη νύχτα στην Αγία Σοφία. Γιατί ο στρατός είχε φύγει μαζί με τον Ηράκλειο να πάει στην Περσία. Και ήταν η πόλη αμπροσμάχητη. Δεν είχε στρατό η πόλη. Είχε λίγους, είχε φρουρούς μόνο. Τι θα κάνανε αυτοί, εάν πέφτανε οι άβαροι με τόσα καράβια που είχαν φέρει στον κεράτιο κόλπο? Λοιπόν, η Παναγία το βράδυ, μετά τις τόσες παρακλήσεις που έκανε ο κόσμος, ολονύχτες παρακλήσεις μέσα στην Αγία Σοφία, φανταστείτε, 5.000 ανθρώπους έπαιρνε η Αγία Σοφία και να μέσα. Αν γέμιζε η Αγία Σοφία, έπαιρνε και 10 και 15.000 ανθρώπους. Λοιπόν, είχε γεμίσει η Αγία Σοφία από τις παρακλήσεις και η Παναγία έκανε μια φοβερή τρικυμία και έσπασε τα καράβια των αβάρων και φύγανε, πνιγήκανε και φύγανε κακήν κακός, και έτσι έσωσε την πόλη, και γι' αυτό έχουμε την υπερμάχο στρατηγό, τα νικητήρια. Να συμπληρώσω κάτι. Βεβαίως. Εδώ, στα θαύματα της Παναγίας όσον αφορά τους πολέμους, εγώ θα φρεσκάρω λίγο τη μνήμη μας για το 1940 και θα φέρω στην επιφάνεια ένα γράμμα από τη Μόροβα. Και να κλείσουμε. Ακριβώς. Ο Τάσος Ριγόπουλος, στρατευόμενος στην Αλβανία το 1940, έστειλε από το μέτωπο το παροκάτω γράμμα στον αδελφό του. Αναφέρει λοιπόν: «Αδελφέ μου Νίκο, σου γράφω από μια αιτοφωλιά 400 μέτρα ψηλότερη από την κορυφή της Πάρνηθας. Η φύση τριγύρω είναι πάλευκη. Σκοπός μου όμως δεν είναι να σου περιγράψω τα θέλγητρα μιας χιονισμένης Μόροβας με όλο το άγριο μεγαλείο της. Σκοπός μου είναι να σου μεταδώσω αυτό που έζησα, που το είδα με τα μάτια μου και που φοβάμαι μήπως ακούγοντάς το από άλλους δεν θα το πιστέψεις. Λίγες στιγμές πριν ορμήσουμε για τα οχυρά της Μόροβας, είδαμε σε απόσταση καμιά δεκαριά μέτρων μια ψηλή μαυροφόρα να στέκει ακίνητη. Τι σύ, μιλιά. Ο σκοπός θυμωμένος ξαναφώναξε. Τι σύ, τότε, σαν να μας πέρασε όλους ηλεκτρικό ρεύμα, ψιθυρίσαμε, η Παναγία. Εκείνη όρμησε μπρος σαν να είχε φτερά ετού. Εμείς από πίσω της συνεχώς την αισθανόμασταν να μας μεταγγίζει αντριοσύνη. Ολόκληρη εβδομάδα παλέψαμε σκληρά για να καταλάβουμε τα οχυρά Ιβάν Μόροβας. Υπογραμμίζω πως η επίθεσή μας πέτυχε τους Ιταλούς στην αλλαγή των μονάδων τους. Τα παλιά τμήματα είχαν τραβηχτεί πίσω και τα καινούρια κοιμώντουσαν. Το τι έπαθαν δεν περιγράφεται. Εκείνη ορμούσε πάντα μπροστά, και όταν πια νικητές προβολούσαμε προς την ανυπεράσπιστη κοριτσιά, τότε υπέρμαχος έγινε ατμός, νέφος απαλό και χάθηκε. Δεν είναι ένας που έχει αυτή την εμπειρία, είναι χιλιάδες στρατιώτες που είχαν αυτή την εμπειρία, και δεν μας παίρνει η ώρα να πούμε, ξέρω, 3-4 περιστατικά από ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί και μεταδιηγηθήκαν. Ο στρατηγός, ο Κακολύρης, ο Κωνσταντίνος και πολλοί άλλοι, που κοιμήθηκαν και τους ξύπνησε η Παναγία, θα πέφτανε σε γκρεμό μαζί με τον τσίπ κλπ. Αλλά τελείωσε η ώρα, αγαπητοί φίλοι, και δεν έχουμε να συνεχίσουμε. Ας τα πούμε και σε άλλη εκπομπή. Σε άλλη εκπομπή, βέβαια. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα κλείσιμο και να αφαίρω κάποια λόγια του Όσιου Σιλουανού του Αθωνίτη και να πω ότι μας λέει: «Αληθινά η Παναγία είναι η βοήθειά μας ενώπιον του Θεού, και μόνο το όνομά Τους χαροποιεί την ψυχή. Αλλά και όλος ο ουρανός και όλη η γη χαίρονται με την αγάπη Της. Αξιοθαύμαστο και ακατανόητο πράγμα. Ζει στους ουρανούς και βλέπει αδιάκοπα την δόξα του Θεού, αλλά δεν λησμονεί και εμάς τους φτωχούς, και αγκαλιάζει με την σπλαχνία Της όλη τη γη και όλους τους λαούς». Μέχρι εδώ, θα σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε εν Κυρίω. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, γεια σας και από μένα.